Φίλοι τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Σήμερα το θέμα μας είναι πιο άλλο, το βόλεϊ, άλλωστε είναι πάρα πολύ επίκαιρο και καλεσμένος μας είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας του Βόλεϊ, ο κύριος Άγγελος Κυριακίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κυριακίδη και βεβαίως θα έχουμε δυνατότητα να τα πούμε μετά αφού δούμε κάποιες δηλώσεις που τις γνωρίζετε άλλωστε πολύ καλά του Προέδρου σας, του Στέλιου του Προσαλίκα. Θα δούμε λοιπόν αμέσως τώρα το σχετικό ρεπορτάζ και πιστεύω ότι είναι αρκούντος διαφωτιστικό. Αμέσως μετά από το σχετικό ρεπορτάζ θα έχουμε δυνατότητα να μιλήσουμε με τον κύριο Άγγελο Κυριακίδη και βεβαίως τώρα αμέσως θα δείτε το ρεπορτάζ. Μπορεί τα όσα δυσάρεστα έγιναν στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο να αμαύρωσαν την εικόνα του βόλεϊ και να έφεραν στην επιφάνεια πολλά θέματα της βίας που περιμένουν δραστικές λύσεις. Ωστόσο, άπαντη στην Ομοσπονδία έχουν στόχο να γίνει ο τελικός και αυτός να αποτελέσει μια πραγματική γιορτή. Μια γιορτή που η βία θα μείνει μακριά και τη θέση της θα δώσει στην ομορφιά του αθλητισμού και το ευαγωνίζεστε. Το βόλεϊ στην Πάτρα δέχτηκε ένα σκληρό χτύπημα από τη βία και αυτό θέλουν να ξεχάσουν όλοι, δίνοντας μια άλλη εικόνα προς τα έξω. Θέλουμε να δείχνουμε τη βούλησή μας και την απόφασή μας να κάνουμε τον αγώνα, ο οποίος να μετατραπεί σε γιορτή. Δηλαδή δεν έχουμε καμία σχέση με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Μπορούμε να φέρουμε λοιπόν τις ακαδημίες του βόλεϊ, μπορούμε να φέρουμε τους αθλητές, μπορούμε να φέρουμε σχολεία. Μπορούμε να γεμίσουμε ένα γήπεδο που να χαρούν αυτό το θέμα των ομάδων και θέλουμε να το κάνουμε. Ωστόσο και αυτή η απόφαση της ΕΟΠΕ μπορεί ανά πάσα στιγμή να ακυρωθεί από τον αθλητικό δικαστή, ο οποίος μετά τις προσφυγές των δύο συλλόγων αλλά και το φύλλο αγώνος που έχει στα χέρια του μπορεί να πάρει διαφορετική απόφαση, δικαιώνοντας τους πράσινους ή τους ερυθρόλευκους και ουσιαστικά τεινάζοντας τα πάντα στον αέρα. Μια εξέλιξη που δεν τιμά καμία από τις δύο ομάδες και που κανένας φύλαθλος δεν θέλει να αναδεικνύεται τροποποιούχος σύλλογος στις δικαστικές αίθουσες. Ο τελικός της Κυριακής μπορεί να έχει αναβληθεί μέχρι νεοτέρας, όμως ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός συνεχίζουν σε ένα πόλεμο ανακοινώσεων, ο οποίος δεν βγάζει πουθενά και εκθέτει τις διοικήσεις των αιωνίων. Τα επεισόδια που έγιναν στην Πάτρα και οι ανεξέλεγκτες καταστάσεις που δημιουργήθηκαν έξω και μέσα στο γήπεδο έβαλαν σε σκέψεις την Ομοσπονδία για τις επόμενες διοργανώσεις που θα διεξαχθούν και τον τρόπο που θα διακινηθούν τα εισιτήρια. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας τόνισε πως από εδώ και πέρα δεν θα δίνονται εισιτήρια σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό όταν συμμετέχουν στην ίδια διοργάνωση είτε στους άνδρες είτε στις γυναίκες. Προς το παρόν θεωρώ ότι το μέγιστο πρόβλημα είναι οι συναντήσεις Ολυμπιακού εναντίον Παναθηναϊκού και του Μπαλίνου. Δεν θεωρώ ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να συνυπάρξει με άλλες ομάδες. Σίγουρα χρειαζόμαστε γήπεδα ασφαλή και μεγάλα. Έτσι λοιπόν το θέμα, εάν ξανατύχει ο Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού, το δίσεξε Μαρτίνου, ο Κανδροσοφού, δεν πιστεύω ότι θα κάνουμε την ίδια διαχείριση, γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Κύριε Κυριακίδη, είδαμε στους δέχτες μας τραγικές στιγμές και βεβαίως τις ζήσατε εσείς από κοντά. Πώς παρίσφησαν τέτοια άτομα και τέτοια στοιχεία, ενδεχομένως από κάποια άλλα αθλήματα, στο βόλεϊ που πριν από 5-6 χρόνια δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα? Σωστά, δεν νομίζω ότι κανένα από τα άτομα αυτά ήταν φίλαθλοι του βόλεϊ. Ήταν οπαδοί ομάδων, Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, στην προκειμένη περίπτωση, οι οποίοι μετακινούνται ανάλογα από ποιο, με τι άθλημα έχουμε εκείνη την ώρα και αγωνίζεται ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και δημιουργούν φασαρίες. Εγώ πιστεύω δηλαδή, όπως χαρτολογώντας είπε και ο πρόεδρος μία μέρα, ότι και τάβλη να παίξουν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα έχουμε επεισόδια. Και το άλλο που πιστεύω είναι ότι όσο πιο οικογενειακό είναι το άθλημα, παραδοσιακά οικογενειακό, όπως είναι το βόλεϊ, όπως θα μπορούσαμε να πούμε είναι το πόλο, πηγαίνουν πιο πολλές οικογένειες, πιο πολλοί φύλαθλοι, όχι οπαδοί. Ίσως θεωρούν ότι τόσο λιγότερη φύλαξη και τόσο λιγότερα μέτρα ασφάλειας λαμβάνονται και έτσι βρίσκουν πιο μεγάλη ευκολία και πιο μεγάλο έδαφος να λειτουργήσουν κάτω από αυτή τη λογική και να τα κάνουν, να τα σπάσουν όλα και να κάνουν και μια ζημαριά. Οι εικόνες που δείξατε είναι χαρακτηριστικές, αλλά ήταν αυτές που συνέβησαν έξω από το γήπεδο το Σάββατο. Αυτές που συνέβησαν μέσα στο γήπεδο ήταν πολύ χειρότερες. Πολύ χειρότερες. Όμως υπάρχει μία απόφαση και θα θέλαμε να την πείτε. Πριν από λίγο βγήκε η απόφαση του αθλητικού δικαστή, η οποία είναι, ας το πούμε, σπονδυλωτή. Δηλαδή έχει κρίνει και τα επεισόδια του Σαββάτου και έχει κρίνει και τα επεισόδια της Κυριακής. Για μένα το Σάββατο έχει τιμωρήσει τόσο τον Ολυμπιακό τόσο και τον Παναθηναϊκό με 20.000 € η κάθε ομάδα πρόστιμο. Και μία αγωνιστική να παίξουν χωρίς φιλάθλους. Για δε την Κυριακή, σύμφωνα και με αυτά που έχουν γράψει στο φύλλο αγώνος οι διαιτητές, αλλά και η έκθεση αστυνομίας κτλ. Και παρατηρητής, ναι, θεωρούν ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο Ολυμπιακός και γι' αυτό το πρόστιμο είναι 80.000 για την Κυριακή και 7 αγωνιστικές. Επομένως, πάμε σε ένα σύνολο 100.000 για τον Ολυμπιακό και 8 αγωνιστικές χωρίς φιλάθλους. Και 20.000 για τον Παναθηναϊκό και μία αγωνιστική. Μάλιστα, πολύ θλιβερά τα γεγονότα. Τώρα, ποια θα είναι η επόμενη μέρα? Καταρχήν να πούμε ότι πότε περίπου θα γίνει ο αγώνας αυτός, θα επαναληφθεί και βεβαίως από ό,τι πληροφορηθήκαμε θα είναι εντελώς άλλες συνθήκες, κυρίως θα είναι σαν επίπεδο γιορτής. Δεν θα έχει καμία σχέση με πολεμική διαμάχη. Θέλουμε να διαφυλάξουμε αυτόν τον αγώνα, θέλουμε οπωσδήποτε να γίνει ο αγώνας. Θεωρούμε ότι οι αγώνες και τα κύπελα κερδίζονται μέσα στο γήπεδο. Εμείς το είχαμε σχεδιάσει πολύ καλά στην Πάτρα και θέλαμε να το κάνουμε μια γιορτή και νομίζω ότι μέχρι το Σάββατο η εικόνα που έβλεπε ο κόσμος στους τηλεοπτικούς τους δέκτες ήταν πάρα πολύ καλή. Είχε δύο παιχνίδια, και το Ολυμπιακός Πάτρα μητελικός, αλλά και το Ηρακλής Παναθηναϊκός, που ήταν πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Τα επεισόδια γίναν έξω, ο κόσμος δεν πήρε χαμπάρι κάτι. Όμως δυστυχώς χάλασε αυτή η σεμνή γιορτή την Κυριακή. Και θεωρούμε ότι οπωσδήποτε πρέπει να γίνει αυτός ο τελικός στην Αθήνα, τώρα πλέον, γιατί είναι δύο αθηναϊκές ομάδες και δεν έχει και νόημα να πάμε σε μια πόλη να αισθανθεί η τοπική κοινωνία ότι κινδυνεύει από τον Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Νομίζω ότι εδώ πέρα στην Αθήνα μπορούμε να το ελέγξουμε πολύ καλύτερα και έχουμε καλύτερα γήπεδα που μπορούμε να τα φυλάξουμε και θα το μετατρέψουμε σε γιορτή. Αυτό είναι δεδομένο. Λεπτομέρειες δεν ξέρω 100%. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι θα γίνει μέσα στο Μάρτιο, υπολογίζουμε. Είναι και θέμα ΕΡΤ που θα το μεταδώσει στον αγώνα, να βρούμε κοινή ημερομηνία, να δούμε και τις άλλες υποχρεώσεις που έχουν οι ομάδες στη Λίγκα. Δεν θα υπάρχουν φιλαθλοί, μάλλον δεν θα υπάρχουν οπαδοί ομάδων, δεν θα βγουν εισιτήρια. Η Ομοσπονδία θα διοχετεύσει προσκλήσεις σε σχολεία, σε σωματεία, να έρθουν αθλητές, να έρθουν παιδιά ακαδημιών αθλητικών ομάδων, να έρθουν παλέμαχοι, να έρθουν φίλοι του βόλεϊ. Σίγουρα όμως δεν θα έρθουν οι οργανωμένοι οπαδοί. Αυτό είναι σίγουρο. Και προσπαθούμε να οργανώσουμε, από σήμερα το ξεκινάμε, γιατί πρέπει να περιμένουμε την απόφαση του αθλητικού δικαστή, γιατί θα μπορούσε να είχε κατακυρώσει υπέρ του ενός του αλλού πιθανόν τον αγώνα, αν και απέρριψε και τις δύο ενστάσεις. Αυτό ξεχάσαμε να το πούμε. Είχε κάνει τόσο Ολυμπιακός ένσταση όσο και ο Παναθηναϊκός. Αυτές απορριφθήκαν. Άρα, τυπικά από σήμερα ξεκινάει η οργάνωση του νέου τελικού. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα βάλουμε και κάποια άλλα happenings, έτσι, ώστε πραγματικά να γίνει μια γιορτή και ας αποτελέσει το γεγονός αυτό μια αφορμή να ξεκινήσει επιτέλους μια αντίπαλη σιωπηλή δύναμη που είναι η Ομοσπονδία του Βόλεϊ και μέχρι τώρα δεν έχει ποτέ μπλέξει, οι πραγματικοί της φιλαθλοί ποτέ δεν έχουν μπλέξει σε τέτοια συμβάντα μέσα. Να αποτελέσει λοιπόν μια αρχή, έτσι, κάτι που να περάσει και στις υπόλοιπες ομοσπονδίες και σιγά σιγά να μειώσουμε όσο μπορούμε και να εξαλείψουμε αν είναι δυνατόν το φαινόμενο της βίας. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Ειλικρινά μιλάω, ήταν τραγικές τιμές που ζήσαμε. Εγώ απορώ και θεωρώ ότι ήταν επιβεβλημένη η αναβολή του τελικού. Ήταν η μόνη εκείνη την ώρα λύση που πιστεύω ότι θα μπορούσε να διαλύσει με τον πιο ήρεμο τρόπο τα πλήθη, έτσι, που ήταν πάνω στις εξέδρες. Εάν είχαμε ή τη μία ομάδα ή την άλλη μηδενίσει κάτι που δεν μπορούσαμε κοινό να το κάνουμε, θα είχαν δημιουργηθεί από την άλλη πλευρά που θα είχαν το κύπελο τεράστιες αντιδράσεις. Εάν το κάναμε και κλεισμένο των θυρών, θα έπρεπε να γίνει βίαιη εκένωση του χώρου. Κάτι που η αστυνομία δεν το αναλάμβανε. Έτσι. Θα είχαμε ακόμα και βαριά τραυματισμένους, γιατί μπορεί να είχαμε. Επομένως, νομίζω ότι αυτό που οι φίλαθλοι, οι οπαδοί, για να μην τους λέμε φίλαθλους, φύγανε σιγά σιγά το γήπεδο, έτσι, και έτσι άδειασε το γήπεδο ήρεμα. Για από ένα σημείο και μετά ηρέμησε η κατάσταση και το μεταθέσαμε τον αγώνα για το Μάρτιο πιθανότατα. Τώρα ακριβώς πότε δεν μπορώ να σας πω. Θέλουμε, αν είναι δυνατόν, επειδή θέλουμε να μπλέξουμε και να φέρουμε παιδιά στο γήπεδο κτλ. Είναι προβλήματα με τα μαθήματά τους. Δηλαδή, θα θέλαμε να μην είναι καθημερινή, αν είναι δυνατόν, για να μπορούν να έρθουν οι οικογένειες και τα παιδιά στο γήπεδο. Αυτό. Εκτιμάται ότι μπορεί να προσφύγει ο ένας σύλλογος ή ενδεχομένως και οι δύο σύλλογοι. Είναι στο δευτεροβάθμιο. Ναι, είναι δικαίωμα του κάθε συλλόγου. Είναι δικαίωμά του. Σε περίπτωση τέτοια, μιλώ τώρα υποθετικά, σε πόσο διάστημα περίπου εξετάζεται και βγαίνει η απόφαση? Δηλαδή σε 2 εβδομάδες, σε 3 εβδομάδες, κατά φορές... τα ιωθώτα που ισχύουν. Ναι. Αυτό εξαρτάται πολλές φορές και από τη σοβαρότητα του γεγονότος. Πάντως πάρα πολλές φορές μπορεί να πάρει και πάνω από μήνα. Σε αυτή την περίπτωση πιστεύετε ότι θα υπάρχει μια παράταση, δηλαδή θα γίνει αργότερα αγώνας? Όχι. Αυτό δεν θα επηρεάσει? Όχι, δεν θα επηρεάσει. Εγώ πιστεύω ότι η προσφυγή θα γίνει για να μειωθεί ποινή. Έτσι, για να μειωθεί ποινή. Το 100.000 να γίνει, ξέρω εγώ, 80, 60, τι μπορεί να γίνει. Και για το κεκλεισμένο των θυρών φαντάζομαι θα πιάνει και αυτή την περίπτωση. Ξεκινάει από τώρα. Γι' αυτό κιόλας πιστεύω ότι το εκδικάσανε Παρασκευή. Ισχύει άμεσα. Ναι, το εκδικάσανε Παρασκευή. Έτσι, διότι έχουμε αγωνιστική Σαββατοκύριακο. Βέβαια το κεκλεισμένο των θυρών οπωσδήποτε δεν αφορά το κύπελο. Καλά. Έτσι, εννοείται. Έχει σημασία, είναι μια ποινή. Ναι, είναι για το ποτάθλημα. Και ας σκεφτούμε ότι έχουμε τις προσεχείς ημέρες και 2 αναμετρήσεις Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, πάλι στο βόλεϊ, στο ευρωπαϊκό κύπελο. Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Βέβαια εδώ ξέρω καλά... Δεν αφορά φαντάζομαι το ευρωπαϊκό κύπελο, η ποινή. Δεν αφορά. Το κυκλισμό των θυρών δεν μία σχέση δεν έχει. Όχι. Άλλωστε εδώ θα έχουμε... Το αποσαφηνίμηση σου. Ναι. Θα έχουμε μετακίνηση, μάλλον θα είναι οι φίλαθλοι μόνο του γηπεδούχου. Δηλαδή στην Κλιφάδα θα έχει μόνο Παναθηναϊκούς και στο Ρέντι θα έχει μόνο οπαδούς Ολυμπιακού. Ωραία. Ας αφήσουμε αυτό το αλγινό κατά κάποιο τρόπο κομμάτι της όλης ιστορίας και να περάσουμε στην επόμενη μέρα, το τι τώρα περιμένετε και το πώς έχετε θέσει τις βάσεις και έχετε ξεκινήσει, παίρνοντας βέβαια δύσκολα στοιχεία, θα τα πούμε αυτά αργότερα, για την αυριανή μέρα ενός καλύτερου βόλεϊ που πραγματικά έκανε μια πολύ μεγάλη, να το πω λαϊκά, κοιλιά τα τελευταία χρόνια, κύριε Κυριακίδη, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Και δυστυχώς ήταν κάτι που επηρέασε πάρα πολύ όλη την οικογένεια του βόλεϊ και όχι μόνο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το βόλεϊ... μπορούμε να πούμε, να χρησιμοποιήσουμε τη λαϊκή έκφραση και να πούμε έχει ξύσει πάτο. Έτσι. Αισθάνομαι ότι δεν μπορεί να πάει πιο κάτω. Από πολλές πλευρές. Και οικονομικά, αλλά και σαν ανάπτυξη. Και πραγματικά, εάν θα μου λέγατε να σας πω ποια είναι τα 2 πιο βασικά προβλήματα του ελληνικού βόλεϊ, θα έλεγα αυτά 2. Το οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει, καθώς και η ανάπτυξή του. Δεν υπάρχουν νέοι αθλητές, δεν βγαίνουν νέοι αθλητές, βγαίνουν πάρα πολύ λίγοι. Αναφέρεστε γενικότερα ή μόνο στην εθνική ομάδα ή μόνο σε συλλογικό επίπεδο? Όχι, και στα 2. Γενικά. Όταν δεν υπάρχει παραγωγή αθλητών, δεν υπάρχει. Οι αθλητές στην αρχή βγαίνουν για να παίξουν στους συλλόγους τους και εφόσον είναι καλοί, πάνε και στην εθνική ομάδα. Λοιπόν, δεν υπάρχει παραγωγή αθλητών από τους συλλόγους. Η εθνική, η Ομοσπονδία δεν κάνει παραγωγή η ίδια αθλητών. Έτσι. Προσπαθεί να διαδώσει το άθλημα, αλλά ουσιαστικά το κύτταρο του αθλητισμού είναι ο ερασιτεχνικός σύλλογος. Εδώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Κυριακίδη, πού πιστεύετε ότι αυτό οφείλεται? Πριν από λίγο χρονικό διάστημα, είχα καλεσμένο στο στούντιο ένα αθλητή, ένα διακεκριμένο αθλητή του παρελθόντος, τον Γιώργο Ντράγκοβιτ. Και συζητήσαμε για το κομμάτι το αθλητικό, καθαρά το αθλητικό. Και εντάξει, εκείνος εξέφρασε τις δικές του τις απόψεις. Ωστόσο το ερώτημα το δικό μου είναι κατά πόσο έκανε κακό η έλευση πολλών ξένων αθλητών του βόλεϊ, που πάρα πολλοί εξ αυτών είναι πολύ σπουδαίοι, και το γεγονός ότι η Ελλάδα υπολείπεται πολύ, όχι μόνο σε ανάπτυξη και υποδομές, αλλά και σε φυσική κατάσταση. Δεδομένου το ότι το βόλεϊ είναι ένα άθλημα που είναι καθαρά της φυσικής κατάστασης και σε πάρα πολλούς τομείς υπερτερεί όλων των αθλημάτων. Επί παραδείγματι στην αλτικότητα. Ναι. Το επιτόπιο άλμα, το μέσο επιτόπιο άλμα είναι από 0,70 μέχρι 0,90 το μέσο επιτόπιο και πολλοί έχουν πάνω από 1 μέτρο. Επίσης είναι πάνω από 70 τα άλματα του κάθε αθλητή κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, σύμφωνα με στατιστικά τα οποία έχουμε πάρει. Ωραία. Λοιπόν, Ας ξεκινήσουμε το θέμα της ανάπτυξης. Νομίζω ότι το ελληνικό βόλεϊ είχε επιτυχίες. Εντάξει, σίγουρα δεν είχε τις επιτυχίες που έχει το μπάσκετ. Όμως αυτές τις επιτυχίες του, για διάφορους λόγους που δεν νομίζω είναι τη στιγμή, δεν τις προέβαλε όσο έπρεπε. Έτσι. Και δεν τις χρησιμοποίησε με την καλή έννοια να τραβήξει παιδιά στο άθλημα. Από την άλλη μεριά υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός, συναγωνισμός με τον μπάσκετ. Σύμφωνα με μια μελέτη που είχε βγει, στα 100 ψηλά παιδιά, τα 93-94 παιδιά πηγαίνουν στο μπάσκετ. Το βόλεϊ παίζεται με ψηλούς, όχι πολύ ψηλούς, αλλά θέλει ψηλούς παίχτες. Αν επιτρέπετε να αναφέρεστε για το ευρωπαϊκό βόλεϊ. Γενικά το βόλεϊ. Γενικά, γιατί τώρα βλέπουμε κάποιες διαφοροποίησεις. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες χώρες, ιδιαίτερα στη Ρωσία, τώρα τελευταία παρατηρείτε, το βλέπετε αυτό ιδιαίτερα στην Εθνική Ρωσία. Ναι. Η Εθνική Ρωσία είναι υψηλότερη εθνική και από τις ομάδες του μπάσκετ, κατά μέσον όρο. Ναι, δεν διαφωνώ. Όμως, εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, έχουν αρχίσει να υποφέρουν οι αεραστεχνικοί σύλλογοι που είναι αυτοί που βγάζουν τους αθλητές. Εννοώ οικονομικά. Λείπουν παράγοντες. Ο κλασικός παράγων που μάζευε τα παιδιά και τα πήγαινε στο γήπεδο, πλέον με το σημερινό τρόπο ζωής που δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος και όλοι κάνουν δύο δουλειές, δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Ασχολούμεθα όλη την ημέρα με το βόλεϊ και το κάνουμε ερασιτεχνικά, με την έννοια ότι δεν αμοιβόμαστε. Έτσι. Επομένως, θα έχεις τη δουλειά σου, θα πρέπει να γίνεις συνταξιούχος, ας πούμε, για να αρχίσεις να μπορείς να ασχοληθείς. Ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο το θεωρώ, αν μου λέγατε εμένα να τα αξιολογήσω το πρώτο, είναι το σύστημα παιδείας. Το σύστημα παιδείας δεν αφήνει καθόλου ελεύθερο χρόνο, όχι για βόλεϊ, για οτιδήποτε. Παρουσιάζει το εξής φαινόμενο, ότι με χίλια ζόρια, ειδικά στο αντρικό βόλεϊ, έτσι, το αντρικό βόλεϊ έχει το πρόβλημα ως επιτοπλίστων. Δεν το έχει τόσο πολύ το γυναικείο, διότι στο γυναικείο γιατί δεν έχει. Να σου πω, γιατί δεν έχει ποδόσφαιρο, που τραβάει ένα μεγάλο κομμάτι των παιδιών. Υπάρχει ποδόσφαιρο, αλλά είναι υποβαθμισμένο. Εντάξει, εντελώς. Ναι. Και το μπάσκετ το αντρικό δεν έχει καμία σχέση με το μπάσκετ των γυναικών. Δηλαδή, φοβάμαι ότι σε λίγο, αν δεν υπάρξει μια ανατροπή της όλης κατάστασης, το βόλεϊ θα είναι συνώνυμο, κατά κάποιο τρόπο, του γυναικείου αθλήματος. Λοιπόν, θα μου πείτε όμως ότι και στο γυναικείο βόλεϊ δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες, έτσι, που θα μπορούσαμε και να έχουμε. Τα μαθήματα λοιπόν, το εκπαιδευτικό σύστημα για μένα είναι το πρώτο πρόβλημα. Τα παιδιά Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου μπορεί να τα έχεις από μικρά, από μίνι, από ακαδημίες, στο σύλλογο, εξαφανίζονται. Χάνονται στα φροντιστήρια και προσπαθείς να τα ξανακερδίσεις μετά το τέλος του Λυκείου. Έχουν χάσει 2 χρόνια, τα οποία είναι από τα πιο παραγωγικά χρόνια για αυτούς που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Μετά έρχεται το σύστημα της παιδείας πολλές φορές που δεν σου δίνει το δικαίωμα να επιλέξεις σε ποια πόλη θες να σπουδάσεις. Δηλαδή, θέλω να σπουδάσω εκεί που μένω. Με αποτέλεσμα τα παιδιά να φεύγουν, ο Αθηναίος να πηγαίνει στην Κομοτηνή, ο της Κομοτηνής να πηγαίνει στην Πάτρα. Έτσι. Επομένως, χάνουν το link με τις ομάδες τους. Μπορεί να πάνε και σε ένα μέρος που να μην έχει καν βόλεϊ. Λοιπόν, χάνονται πάρα πολλά παιδιά από το άθλημα. Στην επαρχία, στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια. Και στην περιφέρεια, γιατί σε πολλά μέρη δεν έχουν ούτως ή άλλως να σπουδάσουν στο μέρος που ζουν. Επομένως, έρχονται στην Αθήνα. Γίνεται πάντως ένα ανακάτεμα. Και πολλές φορές θα πρέπει να περιμένεις πολλά χρόνια για να σου ξαναγυρίσει ο αθλητής, περνώντας μέσα από τα πανεπιστήμια και να σου ξαναέρθει πίσω στην ομάδα. Μετά, δεν υπάρχει επί της ουσίας σχολικός αθλητισμός. Δεν υπάρχει σχολικός αθλητισμός. Εντάξει, τώρα, εάν γίνεται ένα σχολικό πρωτάθλημα, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι να μαζευτούν κάποια παιδιά σε ένα σχολείο, τα οποία ούτως ή άλλως είναι σε ομάδες, έτσι, δηλαδή δεν κάνει παραγωγή βόλεϊ ή μπάσκετ το σχολείο, με απότερο σκοπό να πάρουν το πρωτάθλημα, να πάρουν κάποια μπόνους για να πούνε στις σχολές, έτσι, δηλαδή εκεί, σε αυτό έχει εξελιχθεί ο σχολικός αθλητισμός. Και μετά κάποιοι σταματούν. Και μετά κάποιοι σταματούν, έτσι, δηλαδή όλη η ιστορία είναι να μπούμε κάπου και μετά τέλος το βόλεϊ, τέλος το μπάσκετ. Τέλος ο στίβος, τέλος τα πάντα. Δηλαδή, σας το λέω διότι το σύστημα ανάπτυξης του αθλητισμού στην Ελλάδα νομίζω ότι θέλει επανασχεδίαση. Είχα την τύχη να πάω τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος, στην Ισπανία, στη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Μας κάνανε 6 κράτη παρουσίαση πώς θα αναπτύσσουν το βόλεϊ στην πατρίδα τους. Και εγώ δεν θα μιλήσω για τη Γαλλία που είναι μια υπερδύναμη. Θα μιλήσω για την Πορτογαλία, έτσι, που είναι περίπου όπως είναι η Ελλάδα. Θα μιλήσω για το Βέλγιο, θα μιλήσω για την Αυστρία, θα μιλήσω για τη Δανία. Έτσι. Εάν δείτε το σχέδιο πώς αναπτύσσουν το βόλεϊ στη χώρα τους, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε εκεί μετά από 50 χρόνια εμείς στην Ελλάδα, με τους ρυθμούς που πηγαίνουμε. Στην Πορτογαλία, παραδείγματος χάρη, σε κάθε πόλη υπάρχουν κέντρα μίνι βόλεϊ ακαδημιών που είναι, δεν είναι συλλογικά, είναι κρατικά. Και μπορείς ανά πάσα στιγμή να πας στο παιδί σου και να το εντάξεις σε μια τέτοια ακαδημία. Και δεν μιλάμε για ένα, μιλάμε όλη η Πορτογαλία στις μεγαλύτερες πόλεις. Μπορεί να έχει και 30 και 40 κέντρα μίνι βόλεϊ όλη η Πορτογαλία. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε ξεφύγει. Η εποχή μας έχει αλλάξει. Δυστυχώς πρέπει πλέον όλοι να μπούμε στη λογική ότι ο σύνδεσμος μεταξύ του παιδιού και της διοίκησης είναι ένας έμιστος, δεν γίνεται διαφορετικά, παράγοντας, ο οποίος θα οργανώσει όλο αυτό το πλαίσιο. Από τη στιγμή που ο παράγοντας έφυγε, ο ερασιτέχνης, και οι τελευταίοι εμείς που έχουμε μείνει, το λέω γιατί και εγώ ίδιος είμαι παράγοντας σε μια ομάδα στην Νέα Ερυθρέα, νομίζω ότι με τα προβλήματα όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε, νομίζω ότι αποτελούμε παράδειγμα προς αποφυγή. Εγώ λέω το εξής, ότι οι παράγοντες σήμερα γενικά, δεν θα έλεγα μόνο στο βόλεϊ, είναι οι δεινόσαυροι. Τελούμε υπό εξαφάνιση. Όποιος ακούσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, φεύγει. Φεύγει. Έχω δει πάρα πολύ κόσμο. Η μοναδική περίπτωση είναι να σου έρθουν άνθρωποι οι οποίοι είναι τα παιδιά του στην ομάδα να σε βοηθήσουν για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά μόλις φύγουν τα παιδιά τους, φεύγουν και αυτοί. Δεν μένουν στην ομάδα γιατί να αγαπούν την ομάδα αυτή κάθε αυτή, είτε είναι τα παιδιά τους, είτε δεν είναι τα παιδιά τους. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Και δεν είναι μόνο οικονομικά, είναι και οργανωτικά. Κύριε Κυριακίδη, έκανε την παρέμβαση ένας τηλεθεατής, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο εκφράζει και την άποψη και την απορία και μια σειρά άλλων τηλεθεατών. Και συνίσταται η ερώτησή του το εξής, ότι τι προτίθεται η Ομοσπονδία να κάνει προκειμένου οι διάφορες ομάδες να αντλήσουν καινούριους παίχτες και βεβαίως αν τους δίνει και κάποια οικονομικά κίνητρα και ποια είναι αυτά, εάν υπάρχει κάποια σκέψη και αν ενδεχομένως μελλοντικά θα υπάρξει κάποια τοποθέτηση για αυτό το τομέα προκειμένου να αρχίσει να ανθίζει μέσα από την ομάδα τουλάχιστον. Ναι. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε αναλάβει εδώ και 3 μήνες επί της ουσίας, έτσι, από τα μέσα Νοεμβρίου, μετά τις εκλογές της Ομοσπονδίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει με επικεφαλή στο Θανάση τον Μαργαρίτη, έτσι, που είναι ίσως αυτή τη στιγμή κατέχει... Και το γνωστό αθλητή. Μπράβο. Αθλητή και προπονητή του 87 του χάλκινου μεταλλίου της Γάνδης, που έχουμε και το λέμε και το παρουσιάζουμε σαν μια κορφή της των επιτυχιών αυτή τη στιγμή που έχουμε. Αυτή παρουσιάζουμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε βάλει φτερό τον πιο κατάλληλο άνθρωπο στο να επανασχεδιάσει όλη την ανάπτυξη. Βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Αύριο δηλαδή έχουμε 9 το πρωί στο ΣΕΦ, στο Στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, ένα meeting με όλους τους περιφερειάρχες στην Ελλάδα για να δούμε, να κάνουμε ένα απολογισμό το τι έχουμε πετύχει όλα τα προηγούμενα χρόνια με την προηγούμενη διοίκηση και να ξανακάνουμε ένα σχεδιασμό. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή θα πάμε με μετρημένα βήματα. Δηλαδή, ό,τι σχεδιάσουμε θα πρέπει να είναι σωστό. Δεν μπορούμε μετά να ξαναγυρίσουμε πάλι και ξανά πάλι πίσω και ξανά πάλι μπρος. Θέλουμε να στηρίξουμε το Σύλλογο. Δηλαδή, προσωπικά πιστεύουμε, σαν Ομοσπονδία, ότι η ανάπτυξη πρέπει να περάσει και μέσα από τον Ερασιτεχνικό Σύλλογο. Η Ομοσπονδία πρέπει να σταθεί δίπλα στον Ερασιτέχνη Σύλλογο και να τον βοηθήσει. Πρέπει να μπει στα σχολεία. Πρέπει να συνεργαστούμε σε πρώτη φάση με όσους γυμναστές έχουν ειδικότητα βόλεϊ και είναι στα σχολεία. Έτσι. Βέβαια, θα μου πείτε ότι όταν 1 με 2 φορές την εβδομάδα είναι η γυμναστική που κάνουν στα σχολεία, τι να το κάνεις μέσα σε αυτές τις 1-2 ώρες. Όμως, έχουμε σκεφτεί διάφορα πράγματα. Να τους παρέχουμε τεχνογνωσία, βιβλία, DVD, που να δείξουμε πώς μαθαίνετε το βόλεϊ. Έτσι. Να κοιτάξουμε να βγούμε στα σχολεία, να φέρουμε τα παιδιά, να δημιουργήσουμε τουρνουά σχολικά μίνι βόλεϊ. Να βγάλουμε το βόλεϊ από την αφάνεια. Και είναι και αυτό που μας πλήγωσε πολύ στην Πάτρα, ότι δεν μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία, την οποία θα μας δοθεί τώρα, δηλαδή για μας είναι ένα ξεκίνημα, ο τελικός του κυπέλλου. Μπορεί να απαλύνεται ενδεχομένως και με κάποιες παρεμβάσεις και το πρόγραμμα το οποίο έχουν μέσα στα διάφορα εκπαιδευτήρια και στα σχολεία. Κοιτάξτε, με δεδομένο να μην είναι τόσο βαρύ που να έχουν τη δυνατότητα να προπονηθούν σωστά για το βόλεϊ. Θα θέλαμε να το κάνουμε αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Παιδείας μας επιτρέπει και ποια είναι, μέχρι ποιου σημείου μπορούμε εμείς να μπούμε και να μπλέξουμε, να πάρουμε κομμάτι του, στα τεκτενόμενα του Υπουργείου Παιδείας. Αυτά είναι αυτά που θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Έτσι, πραγματικά πιστεύω το θέμα της ανάπτυξης, θυμάμαι και προεκλογικά και μεταεκλογικά, με όποιο άνθρωπο του βόλεϊ μίλαγες, το πρώτο πράγμα που σου έλεγε ανάπτυξη. Υπάρχουν δεκάδες άνθρωποι και καθημερινώς φτάνουν email στην Ομοσπονδία που θέλουν να μπουν στην Επιτροπή Ανάπτυξης και να βοηθήσουν τον τομέα αυτό. Πιστεύω ότι κάτι θα βγει από αυτήν την ιστορία. Και για το οικονομικό σκέλος. Το οικονομικό σκέλος. Δυστυχώς. Αναφέρομαι στα κίνητρα τα οικονομικά, όχι αυτά που βρήκατε. Η Ομοσπονδία, τα μόνα χρήματα που πληρώνει σε συλλόγους είναι οι μετακινήσεις τους όταν πηγαίνουν να παίξουν κάποιον αγώνα. Οι τακτικές επιχορηγήσεις έρχονται κατευθείαν από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Δεν περνάνε από εμάς. Εάν περνούσαν από εμάς, σίγουρα θα μπορούσαμε να είχαμε επανασχεδιάσει τον τρόπο που μοιράζονται τα χρήματα και να έχουμε βάλει κίνητρα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή, επειδή έχεις αντρική ομάδα στην Α2 εθνική κατηγορία, το κράτος έρχεται και σου δίνει θεσμοθετημένα 50.000 ευρώ. Ένα σεβαστό ποσό. Επειδή έχεις παιδική, εφηβική ομάδα, για μια χρονιά η επιχορήγηση που παίρνεις για αυτές τις ομάδες είναι γύρω στα 300-400 ευρώ το χρόνο για την κάθε ομάδα. Δηλαδή, αν έχεις παιδικό εφηβικό, θα πάρεις 800 ευρώ. Αυτό και μόνο το σύστημα σε οθεί στον πρωταθλητισμό. Πρωταθλητισμό με την έννοια ότι δεν κάνω παραγωγή και προσπαθώ με μεταγραφές. Εκεί μπαίνουν και οι ξένοι. Με τους ξένους συμβαίνει το εξής, ότι επειδή έχουν μείνει λίγοι Έλληνες, δεν υπάρχει παραγωγή. Έτσι, έχει ανέβει ο μέσος όρος ηλικίας. Έχουν μείνει λίγοι Έλληνες, με αποτέλεσμα ο νόμος προσφοράς και ζήτησης να έχει λειτουργήσει και να έχουν ανέβει πάρα πολύ τιμές τους. Από την άλλη μεριά, πολλές φορές οι ξένοι, ειδικά από κάποιες χώρες, όχι της, ας πούμε, Κολομβία, με πολύ λιγότερα χρήματα έρχονται και παίρνουν στην Ελλάδα. Τώρα, και θεωρώ... είναι αξιόμαχοι ή όχι? Όχι, πολλοί είναι αξιόμαχοι. Πολλοί είναι, δηλαδή, τις παραπάνω φορές είναι αξιόμαχοι. Θεωρώ τώρα για τους ξένους. Πρώτα απ' όλα οι κοινοτικοί μπορούν να παίξουν και με το κοινοτικό δίκαιο. Έτσι. Δεν είναι κάτι που μπορούμε, είναι εργαζόμενοι. Αυτοί που είναι εκτός ευρωπαϊκής κοινότητας, σίγουρα εκεί υπάρχει ένα πλαφόν. Δεν μπορούν να, νομίζω αν θυμάμαι καλά, είναι 3-4 οι ξένοι που μπορούν να έρθουν συνολικά. Ο στόχος της Διεθνούς Ομοσπονδίας είναι να μειωθούν οι ξένοι. Και έχει βάλει τα επόμενα χρόνια σταδιακά να μειωθούν οι ξένοι. Αυτό είναι θετικό. Είναι θετικό. Το πρόβλημα όμως ποιο είναι? Ότι έχουμε μπει στη λογική, όπως σε όλα, του γρήγορου, να το πω, κέρδους. Της γρήγορης, θέλουμε όλα να τα κάνουμε πολύ γρήγορα. Έτσι. Και δεν περιμένουμε. Δηλαδή το παιδί βγαίνει στα 18, στα 19 του που γυρίζει σε ηλικίου. Και θέλει ξαφνικά να πάει να παίξει επαγγελματικό πρωτάθλημα ή και ξαφνικά να ανοίξουν τα συμβόλαια και να δώσουν τα χρήματα κτλ. Δεν ακολουθεί μια πιο σταδιακή πορεία. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε δεκάδες αθλητές που θα μπορούσαν να παίζουν στην Α2, στην Β' Εθνική, να κάθονται ρεζέρβα σε πάγκους ομάδων, μόνο και μόνο γιατί είναι περισσότερα τα χρήματα εκεί. Δηλαδή, κάπου θα πρέπει να διαλέξουμε τελικά τι βόλεϊ θέλουμε. Θέλουμε βόλεϊ που να κατεβαίνουμε να παίζουμε και να το ευχαριστιόμαστε και να αποζημιωνόμαστε με ένα λογικό ποσό, ή θέλουμε να είμαστε απλώς παίχτες οι οποίοι θα είμαστε σε μια δωδεκάδα του Ολυμπιακού, ας πούμε, είπα στην τύχη του Παναθηναϊκού, που ουσιαστικά θα προπονούμε τους πρώτους. Είναι βασικό αυτό. Ναι, εκεί βέβαια παίρνεις παραπάνω χρήματα κτλ. Εντάξει, αλλά αυτό δυστυχώς είναι ανάποδο με την ανάπτυξη. Πιστεύω ότι αυτοί οι παίχτες, εάν μπορούσαν να αποδεσμευτούν από αυτές τις ομάδες και πηγαίναν να γίνουν πρωταγωνιστές σε ομάδες πιο αδύνατες, στην Α1, πιο χαμηλά όμως, ή στην Α2, θα βλέπαμε πολύ πιο ωραία πρωταθλήματα. Να συνεχίσουμε να δείξουμε και κάποιο θέμα τένις, το οποίο βεβαίως έχει να κάνει με ένα πολύ σπουδαίο τουρνουά που θα γίνει από τις 25 Απριλίου μέχρι και τις 3 Μαΐου στο Σμαραγδένιο νησί της Ρόδου. Εκεί θα έχουν τη δυνατότητα να δούμε πάρα πολλούς αθλητές από όλο τον κόσμο, διακεκριμένους αθλητές, και πιστεύουμε ότι και το ελληνικό βόλεϊ θα... το ελληνικό, συγγνώμη, τένις θα μπορέσει να αναπτυχθεί και να κάνει ένα ακόμα τουρνουά πολύ διακεκριμένο, με δεδομένο βεβαίως ότι υπάρχουν ακόμα ένα-δύο τουρνουά που είναι αξιοσημείωτα, και βεβαίως θα είναι διαφωτιστικό το σχετικό ρεπορτάζ που θα δείτε αμέσως τώρα. Στη συνέντευξη τύπου την οποία πραγματοποίησε η διοίκηση της Ομοσπονδίας Τένις στον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου Βορρέ, τονίστηκε η σπουδαιότητα του τουρνουά Aegean Tennis Cup των $125.000, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Σμαραγδένιο νησί της Ρόδου από τις 25 Απριλίου έως και τις 3 Μαΐου. Κατά τη διάρκεια του αθλητικού τουρνουά θα υπάρξουν και διάφορα happenings, ενώ οι φορείς Rhodes Tours και Όμιλος Επιχειρήσεων Κυπριάδη, οι οποίοι συνδιοργανώνουν το τουρνουά, τόνισαν ότι το κόστος για εγκαταστάσεις θα υπερβεί τις €650.000. Και στο ανωτέρω ιδιαίτερο σημαντικό τουρνουά θα αγωνιστούν οι αθλητές οι οποίοι βρίσκονται από την 44η θέση του παγκόσμιου ranking και έπειτα. Θέλοντας να επιβεβαιώσω ένα γεγονός, το οποίο όμως αυτό το νόημα έχει επιβεβαίωση, έχει πολύ ισχυρό backup, πολύ ισχυρή υποδομή. Δύο ισχυρές οικογένειες της Ρόδου, το Rhodes Tours συγκεκριμένα, που είναι από τους μεγαλύτερους tour operators της περιοχής, και ο Όμιλος Επιχειρήσεων Κυπριάδη, οι οποίοι εκπροσωπούνται σήμερα εδώ με μια καινούρια εταιρεία από τον Τάστο Χατζηλιαμή και τον Πέτρο τον Κυπριάδη, κάνουν πραγματικότητα στην περιφέρεια κάτι που ήταν επιθυμία της Ομοσπονδίας πάρα πολλά χρόνια. Και θα πρέπει να σας πω ότι αυτή είναι η αρχή, δεδομένου ότι εμείς από τη μεριά μας φέτος ξεκινάμε τα πρωταθλήματά μας juniors από τη Ρόδο. Άρα λοιπόν το πρώτο πανελλαδικό θα πάει στη Ρόδο, θέλοντας να καταδείξουμε την ανάγκη σύνδεσης του αθλήματός μας με τον τουρισμό. Και καλύτερο παράδειγμα από αυτό το link, από αυτή τη σύνδεση του νησιού της Ρόδου με την αγωνιστική δραστηριότητα της Ομοσπονδίας και της Παγκοσμίου Ομοσπονδίας και του επαγγελματικού τένις ATP δεν μπορούσε να υπάρξει. Μετά το σχετικό ρεπορτάζ συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον καλεσμένο μας, τον Άγγελο τον Κυριακίδη, που είναι Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Βόλεϊ. Κύριε Κυριακίδη, αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω, και νομίζω ότι είναι ερώτημα πάρα πολλών και τηλεθεατών φυσικά και ακροατών του ραδιοφώνου και αναγνωστών, είναι το θέμα τι θα γίνει με κάποια ενδεχόμενη αξιοποίηση πολύ σημαντικών παικτών του παρελθόντος. Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε ονόματα, αλλά αν προτίθεστε να αξιοποιήσετε κάποια μεγάλα ονόματα, τα οποία νομίζω ότι κατά το μάλλον ή τον μπορούν να είναι και αρρωγή στην ανάπτυξη τη δική σας. Ναι, βέβαια. Ο στόχος είναι να φέρουμε πίσω με οποιοδήποτε μορφή όποιον αθλητή έχει γράψει ιστορία και θέλει να ενταχθεί στη νέα αυτή πορεία του βόλεϊ. Ήδη έχουμε βάλει στην Επιτροπή Εθνικών Ομάδων τον Γιώργο Ντράγκοβιτ. Έχουμε τη Σοφία την Αγγελάκη. Ο μεγαλύτερος ίσως διαγώνης όλων των εποχών. Ναι, τα τελευταία χρόνια. Ναι, φυσικά. Δεν έχουμε ανοίξει τις πόρτες. Έτσι. Αυτή τη στιγμή κάνω πρόσκληση, αν θέλετε. Όποιος πραγματικά θέλει να ενταχθεί σε αυτή την προσπάθεια, σίγουρα θα βρούμε αντικείμενο στο οποίο θα μπορεί να ασχοληθεί. Σε λίγες μέρες θα ανέβει το νέο μας site, η νέα ιστοσελίδα, η οποία δεν θα έχει καμία σχέση με αυτή που είχαμε μέχρι τώρα. Θα είναι πολυχρηστική, θα το έλεγα. Αν επιτρέπετε πάλι, ναι, το voley.gr. Ναι, ναι, ναι. Απλώς δεν θα αλλάξει η διεύθυνση, απλώς θα αλλάξει η εικόνα και ο τρόπος με τον οποίο θα παίρνουμε και θα δίνουμε πληροφορίες θα έχουμε ένα interaction, θα έχουμε μία επαφή με τον κόσμο. Και θα είναι και πιο ζωντανό. Θα είναι πολύ πιο ζωντανό. Πάρα πολλά πράγματα θα μπορείς να τα παίρνεις και να τα κατεβάζεις, πληροφορίες, δεν ξέρω τι μπορεί να το προκηρύξεις για τους αγώνες, οτιδήποτε μέσα από το site αυτό. Σκοπός μας είναι να προμηθεύσουμε και με ένα email όλους τους ελληνικούς συλλόγους, ώστε να μπορούμε να έχουμε... Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι η εποχή της επικοινωνίας. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να μην χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέσα. Θέλουμε όσο μπορούμε τη νέα τεχνολογία να τη βάλουμε στην νέα σελίδα που έχουμε ξεκινήσει να γράφουμε στο βολί. Αυτό σημαίνει ενδεχομένως ότι θα είναι και πιο άμεσο, έτσι. Βεβαίως. Γιατί μέχρι τώρα ξέρετε ότι οι ενημερώσεις είναι λιγάκι αργές. Βεβαίως. Υπήρχε κάποιο πρόβλημα σε αυτό το τομέα. Επομένως, όποιος θέλει, υπάρχουν διάφορες επιτροπές που αυτή τη στιγμή έχουμε συστήσει. Υπάρχει για πρώτη φορά επιτροπή marketing, υπάρχει οικονομική επιτροπή, υπάρχει επιτροπή διοργανώσεων, υπάρχει επιτροπή της ανάπτυξης και στην πορεία θα σκεφτούμε κι άλλες εκδηλώσεις, οι οποίες θα μπορούν. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι θέλουμε να ξαναενεργοποιήσουμε τους εθελοντές του 2004. Πιστεύω ότι υπάρχει μια μεγάλη πρίκα, θα την έλεγα, την οποία έχουμε αποκτήσει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και επειδή είχα και την τύχη να εργαστώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Υπάρχει η βάση δεδομένων σχετική. Υπάρχει. Τα έχουμε όλα. Τα έχουμε όλα. Όλα τα ονόματα, τηλέφωνα αυτών των ανθρώπων φυσικά τα έχουμε και τα θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο. Παρακαταθήκη. Μια παρακαταθήκη. Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς θα κληθούν. Και άλλοι που δεν έχει σημασία, είτε να αποτελέσουν το εθελοντικό προσωπικό που χρειαζόμαστε στους αγώνες, να π.χ. αυτή η διοργάνωση του κυπέλου, θέλει πάρα πολύ προσωπικό. Έτσι, κόσμο στις εξέδρες, να τοποθετεί τον κόσμο που πρέπει να κάτσει, άλλα άτομα να συνοδεύουν τους αθλητές, στα αποδυτήρια, στον αγωνιστικό χώρο. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν με προσωπικό το οποίο είναι έμιστο. Έτσι. Αυτό θα πρέπει να είναι, άλλωστε αυτό ήταν και το νόημα του εθελοντισμού στους αγώνες του 2004. Να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι, το οποίο είναι λιγάκι σκληρό κατά κάποιο τρόπο και είναι όμως η απτή πραγματικότητα και αφορά βεβαίως τον οικονομικό τομέα. Παραλαμβάνοντας εσείς τη διοίκηση πριν από λίγο χρονικό διάστημα, βρήκατε πραγματικά το χάος. Να μας πείτε, μιλάμε από όσο γνωρίζω εγώ για ένα άνοιγμα περισσότερο από 10 εκατομμύρια ναι. Και πώς σκοπεύετε και αν έχετε κάποιο συγκεκριμένο πλάνο για να το ξεπεράσετε και να έρθουμε στον δρόμο τον κανονικό. Μην ξεχνάμε ότι στο παρελθόν είχαμε και σαφώς σημαντικές επιτυχίες και όσον αφορά την εθνική ομάδα. Η εθνική ομάδα η οποία κατά κάποιο τρόπο έχει μαραζώσει τα τελευταία χρόνια. Πριν από λίγες μέρες τελείωσε η έκθεση που κάναν οι ορκωτοί λογιστές. Την παραδώσαν. Και ο έλεγχος μάλλον. Όντως το ποσό είναι γύρω στα 10. Είναι... Εντάξει, ξέρετε πώς θα το δεις. Πάντως σίγουρα είναι πάνω από 9. Έτσι, 9.300, έχει κάποια νούμερα τα οποία... Προσεγγίζει τα 10. Μεταξύ 9 και 10 είμαστε, το υποθέσουμε έτσι. Από αυτά... Γύρω στα 3 εκατομμύρια, για να τα στρογγυλοποιήσουμε, είναι το χρέος που αυτή τη στιγμή η Ομοσπονδία έχει κληρονομήσει από τα έργα των Ολυμπιακών Αγώνων που γίνανε. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λύσει το κράτος. Δηλαδή δεν είναι κάτι. Η Ομοσπονδία μπήκε σαν μεσολαβητής να αναλάβει να φτιάξει το σπίτι του βόλεϊ στην Παιανία, το σπίτι του στίβου, ας το πούμε έτσι, που και αυτό είναι στην Παιανία. Το προπονητήριο το οποίο είναι τα κτίρια που είναι στον Άγιο Κοσμά, με σκοπό να υπογράψει τις συμβάσεις και το κράτος να χρηματοδοτήσει αυτά τα έργα. Για κάποιους λόγους οικονομικούς προφανώς σταμάτησε η χρηματοδότηση κάποια στιγμή, όμως αυτή τη στιγμή οι εργολάβοι, οι εταιρείες που έχουν αναλάβει τα έργα μετά από τόσα χρόνια έχουν ξεκινήσει δικαστικούς αγώνες και δεν είναι μόνο τα χρήματα που χρωστάμε σαν Ομοσπονδία μέσω του κράτους, αλλά είναι και τα χρήματα που χαλάμε για τους δικηγόρους, για τα δικαστικά έξοδα, τα οποία αυτά όλα είναι έξοδα τα οποία είναι τελείως περιτά, με την έννοια ότι δεν είναι χρήματα που πηγαίνουν στην ανάπτυξη του αθλήματος, ούτε πιάνουν τόπο στον χώρο του βόλεϊ. Επομένως, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λύσει το κράτος. Από εκεί και πέρα, το πραγματικό, ας το πούμε έτσι, χρέος του βόλεϊ είναι 6 εκατομμύρια. Και αφορά, αν επιτρέπετε, τι? Αφορά. Δεν αφορά ένα συγκεκριμένο πράγμα. Είναι... Κακοδιαχείριση. Ας το πούμε. Τώρα είναι σκληρή η λέξη που χρησιμοποίησα. Ας πούμε ότι χαλάγαμε πιο πολλά από ό,τι παίρναμε. Έτσι, βγάζεις Θεωρώ ότι όταν... Μη χρηστή διαχείριση. Ωραία. Θεωρώ ότι αν πάρεις, αν έχεις μισθό 1.000 ευρώ, πρέπει καλός κακός να ζήσεις με 999. Και να βάλεις και ένα στην άκρη. Ίσως και λιγότερα. Ίσως και λιγότερα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η τακτική επιχορήγηση της Ομοσπονδίας, τα τελευταία χρόνια, ήταν γύρω στα 4.400.000. Σύμφωνα με τους προπολογισμούς, θέλαμε πιο πολλά, δηλαδή χαλούσαμε πιο πολλά χρήματα από ό,τι παίρναμε. Βέβαια, υπάρχουν κάποιοι χορηγοί, όπως είναι η Εθνική Τράπεζα, όπως είναι κάποιοι άλλες χορηγίες, που συμπληρώνανε. Όμως τελικά τα χρήματα τα οποία χαλάγαμε ήταν πιο πολλά από αυτά τα οποία μπορούσαμε να βγάλουμε. Με αποτέλεσμα όλα αυτά να συσσωρευτούν σαν μια χιονοστιβάδα και κάθε χρόνο να μεγαλώνει, να μεγαλώνει και να φτάσουμε αυτή τη στιγμή να μιλάμε για 6 εκατομμύρια. Από εδώ και πέρα, χρέος. Ποιο είναι το πλάνο το δικό σας? Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, έτσι, γιατί ουσιαστικά είμαστε 3 μήνες, είναι ότι έχουμε συστήσει την Επιτροπή Marketing. Έτσι, να χτυπήσουμε, βέβαια είμαστε και σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Έτσι, όλοι ξέρουμε τα οικονομικά προβλήματα που παγκόσμια συμβαίνουν. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε νέες χορηγίες. Το άλλο το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε περιστολή δαπανών και εξόδων. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν μπορείτε να φανταστείτε το επίπεδο της οικονομίας, ακόμα και το πιο απλό πράγμα, έτσι, το οποίο μπορεί να κάνει 10-15 ευρώ. Έτσι. Αλλά έχουμε πολλά τέτοια μέσα σε μια εβδομάδα. Προσπαθούμε πραγματικά να κάνουμε τα απαραίτητα έξοδα. Λυπάμαι που θα πω, αλλά από τα 6 εκατομμύρια αυτά, τα 2 εκατομμύρια, σας τα λέω πάλι στρογγυλοποιημένα, είναι χρήματα των συλλόγων. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι σύλλογοι, η Ομοσπονδία χρωστάει στους συλλόγους 2 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, είναι ένα πολύ σημαντικό ποσό. Τα χρωστάει πάρα πολύ. Δηλαδή είναι χρόνια, δεν είναι. Δηλαδή, ας το πάρουμε ότι αυτά είναι χρήματα που έρχονται το λιγότερο μια τριετία πίσω. Είναι τα ουσιαστικά τα χρήματα που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής που χρωστάμε στους συλλόγους από τις μετακινήσεις τους στα διάφορα εκτός έδρας παιχνίδια που πηγαίνουν να παίξουν. Εάν σκεφτούμε λοιπόν ότι οι τιμές, ο τιμοκατάλογος που βγάζουμε για τα παιχνίδια είναι πραγματικά πολύ χαμηλός σύμφωνα με τα πραγματικά έξοδα, δηλαδή πιστεύω ότι είναι γύρω στο 60%, 50 με 60% των πραγματικών εξόδων, αυτά που θέλουμε να καλύψουμε, και από την άλλη μεριά χρωστάμε και 2 εκατομμύρια ευρώ, τα σωματεία δικαιολογημένα σήμερα παραπονιούνται και κακά τα ψέματα. Δεν υπάρχει άμεση λύση. Η λύση είναι σιγά σιγά να δούμε πώς μπορούμε να μαζέψουμε. Δηλαδή θα μπορέσουμε 100% να μιλήσουμε για οικονομικά όταν, ξέροντας τι έχουν χαλάσει οι προηγούμενες διοικήσεις τα προηγούμενα χρόνια, κλείσουμε ένα χρόνο εμείς και πούμε ότι οι προηγούμενοι, λέμε, βγάλανε τη χρονιά με 5 εκατομμύρια, εμείς τη βγάλαμε με 4. Έτσι. Εκεί θα μιλάμε για 1 εκατομμύριο διαφορά. Οπότε θα μειώσετε την ψηλαλίδα. Ναι, αυτό όμως αν δεν γίνει, δεν θα μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε υποσχεθεί να δίνουμε ό,τι έξοδο έχει δημιουργηθεί από την ημέρα που αναλάβαμε και όντως τα έχουμε πληρώσει μέχρι τέλος του 2008 όλα τα διπορικά στους συλλόγους και σιγά σιγά να αρχίσουμε να πληρώνουμε τα παλιά. Ήδη τώρα ετοιμαζόμαστε να βγάλουμε ένα 10-12% από τα προηγούμενα έξοδα που προστάμε στους συλλόγους. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, είναι έτσι οι συνθήκες. Δεν είμαστε επιχείρηση. Προσπαθούμε να λειτουργήσουμε με λογική πλέον επιχείρηση, είναι μόνο έτσι. Προσπαθούμε να αλλάξουμε κτίρια, να πάμε σε κτίρια, γιατί το κτίριο το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ παλιό και από την άλλη μεριά έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος ενοικίου. Να εξυγχρονιστούμε και να παρουσιάσουμε ένα καλύτερο image προς τα έξω. Κύριε Κυριακίδη, δυστυχώς τέλειωσε ο χρόνος εκπομπής. Εμείς επιφυλασσόμεθα και σας προτείνουμε και θα κάνουμε στο εγγύς μέλλον μια εκπομπή πάρα πολύ σύντομα. Δεν ξέρω, ενδεχομένως και σε επόμενες 2-3 εβδομάδες θα ξανασυζητήσουμε πάλι. Δεδομένου δυστυχώς ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία είναι εν εξελίξη και όσον αφορά την ανάπτυξη και όσον αφορά τις υποδομές και όσον αφορά μια σειρά από θέματα που δεν μπορέσαμε να θίξουμε στη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που σήμερα ήρθατε εδώ. Ευχαριστώ και εγώ. Θίξαμε αρκετά θέματα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Φίλοι τηλεθέτες, Καλό σας βράδυ. Η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Εμείς ανανώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή πάλι 6 με 7 το βράδυ. Εσείς βεβαίως μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί η εκπομπή Θρυλικές Ιστορίες με τον Αντώνη Γλύκα. Καλό Σαββατοκύριακο. Αξιόπιστη, έγκυρη γραμμή αποτελεσμάτων, στοιχήματος και παιχνιδιών ΟΠΑΠ. Καλέστε από κινητό 14 999. Μάθε πρώτος τα αποτελέσματα του στοιχήματος. Καλέστε τώρα 14 999. Και αποσταθερώνται. Κάθε Παρασκευή στις 8 το βράδυ, 60 λεπτά διαλογισμού, με ανιαρούς αγώνες, βαρετό θέαμα και φυσικά όχι νοκάουτ. Supermatch.gr. Αρχίζει το μάτς. Αναλύσεις, ειδήσεις, προγνωστικά. Supermatch.gr. Γιατί εδώ αρχίζει το μάτς. Αξιόπιστη, έγκυρη γραμμή αποτελεσμάτων, στοιχήματος και παιχνιδιών ΟΠΑΠ. Καλέστε από κινητό 14 999. Μάθε πρώτος τα αποτελέσματα του στοιχήματος. Καλέστε τώρα 14 999. Και αποσταθερώνται. Φίλοι τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Σήμερα η εκπομπή περιλαμβάνει κυρίως βεβαίως το κανόε καγιάκ, αλλά και μια σειρά από άλλα θέματα, ένα εκ των οποίων είναι και οι εξελίξεις στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή μετά τις αρχαιρεσίες και το αποτέλεσμά τους. Κοντά μας έχουμε τον νυν ταμεία, επανεκλεγέντα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και πρόεδρο βεβαίως Ομοσπονδίας Κανόε Καγιάκ, τον κύριο Αντώνη Νικολόπουλο. Κύριε Νικολόπουλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας και σήμερα θα μπορέσουμε να αφιερώσουμε μια εκπομπή όχι μόνο για το καγιάκ αλλά και για τις καινούριες εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι κοντά σας για ό,τι θέλετε να με ρωτήσεις και για ό,τι είμαι εις θέση να σας απαντήσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να δείξουμε βεβαίως κάτι το οποίο έχει να κάνει με μία διαφήμιση, αν είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή, και ευθύς αμέσως βλέπετε αυτή τη στιγμή στους δείχτες σας ότι στείλετε τα φένα κενό, τον ονοματεπό σημείο σας βάζετε, εν συνεχεία το 54754 και μετά από κλήρωση που θα γίνει μετά από 5-6 εβδομάδες θα έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε μία γουρούνα που βεβαίως τη βλέπετε στους δέχτες σας και είναι μία προσφορά της YMC. Ευθύς αμέσως θα ακολουθήσει ένα ρεπορτάζ το οποίο έχει να κάνει με τις εκλογές που έγιναν αυτές τις μέρες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και αμέσως θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Αντώνη Νικολόπουλο, ο οποίος όπως προείπαμε είναι και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κανόε Καγιάκ. Το σχετικό βίντεο για την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα δείτε αμέσως τώρα. Άνετη ήταν η επικράτηση του Σπύρου Καπράλου στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, όπου ο προαναφερθής εν ανεργία πρόεδρος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου συγκέντρωσε 18 ψήφους έναντι 11 του αντιπάλου του και ως σήμερα πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κυρίου Μίνο Κυριακού. Επιπλέον, ο νέος πρόεδρος του ΕΟΠΕ, κύριος Σπύρος Καπράλος, σάρωσε και στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, όπου εξελέγησαν αποκλειστικά και μόνο άτομα της επιλογής του. Συγκεκριμένα, πρώτος αντιπρόεδρος με 19 ψήφους εξελέγει ο Παύλος Κανελάκης της Κοπευτικής Ομοσπονδίας, δεύτερος αντιπρόεδρος με 19 ψήφους ο Θανάσης Βασιλιάδης, γενικός γραμματέας με 15 ψήφους ο Μανώλης Κατιαδάκης, πρόεδρος της Ξηφασκίας, ταμείας ο Αντώνης Αντωνόπουλος, πρόεδρος του Κανό Καγιάκ και πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας ο Ισίδωρος Κούβελος, πρόεδρος της Ιπασίας. Μετά τη συγκρότηση σε ένα σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αναμένεται να υπάρξουν άμεσες κινήσεις και πιθανόν ρεξικέλευτες ενέργειες, προκειμένου η ΕΟΕ, υπό τη νέα της σύνθεση, να επιδιώξει την αναβάπτιση και αναβάθμισή της. Είμαι πολύ συγκινημένος και πολύ χαρούμενος ταυτόχρονα, γιατί μου δίνει τη δυνατότητα να υπηρετήσω τον ελληνικό αθλητισμό και από ένα άλλο πόστο. Νικητές και ηττημένοι, όλοι μαζί πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να ανεβάσουμε το όνομα του αθλητισμού ξανά εκεί που πρέπει, να φροντίσουμε στον αθλητικό τομέα να έχουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα με καθαρούς αθλητές και από την άλλη μεριά να κοιτάζουμε και στον παιδαγωγικό τομέα να φροντίσουμε ώστε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή να δώσει το σύνθημα για λιγότερη βία, λιγότερη χιδεολογία στα γήπεδα και παράλληλα το θέμα της Ολυμπιακής και Αθλητικής Παιδείας σε συνεργασία με τα Υπουργεία να γίνει πραγματικότητα. Στη ζωή υπάρχει η ήττα και η νίκη. Εγώ δοκίμασα και το ένα και το άλλο. Και εγώ και αλλήμονω, αν κάτσω να κοιτάω από σήμερα πίσω, κοιτάω μπροστά. Ο ελληνικός αθλητισμός ζει και θα ζει. Είτε είναι ο Κυριακού, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος. Πραγματικά η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή γυρίζει σελίδα σήμερα και μπαίνει σε μια νέα τροχιά. Οι δυσκολίες αρχίζουν από αύριο, διότι οι ευθύνες είναι πολύ μεγάλες. Πιστεύω ότι όλοι όσοι εξελέγησαν σε κάποιες θέσεις πρέπει να προσφέρουν ό,τι καλύτερο και να δουλέψουμε συλλογικά, διότι αυτό ήταν κάτι που έλειπε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, για να μπορέσουμε να την καταξιώσουμε και να φτάσει στη θέση που πραγματικά της αρμόζει. Εκ παραδρομής, στη διάρκεια του ρεπορτάζ, ακούσατε τον Αντωνόπουλος αντί κύριος Νικολόπουλος, που βεβαίως είναι καλεσμένος σήμερα. Ζητάμε συγγνώμη, κύριε Νικολόπουλε. Δεν υπήρχε δόλος και πρόθεση. Σίγουρα. Συνεχίζουμε λοιπόν και αρχίζουμε αυτή την κουβέντα, η οποία έχει να κάνει με την αυριανή μέρα για την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Μία αυριανή μέρα που ελπίζουμε ότι θα είναι πιο αισιόδοξη από τη χτεσινή, με δεδομένο βεβαίως ότι ήταν πάρα πολύ μικρές οι επιχορηγήσεις για τις ομοσπονδίες. Πώς εσείς αντιμετωπίζετε αυτή τη μέρα? Συγγνώμη. Οι άνθρωποι του αθλητισμού πρέπει να έχουν μέσα τους μια αισιοδοξία. Μια αισιοδοξία που σε αναγκάζει να έχεις όταν βρίσκεσαι σε αυτό το χώρο, γιατί φιλοδοξείς να πιάσεις ψηλούς στόχους και μέσα στους στόχους αυτούς δεν πιάνονται μόνο με τη λογική αλλά και με την αισιοδοξία. Αισιοδοξούμε λοιπόν ότι θα είμαστε καλύτερα. Η αυριανή μέρα θα είναι καλύτερα από τη χθεσινή, χωρίς αυτό να θέλω να αφήσω κάποιες αιχμές. Αλλά είμαστε μια καινούρια διοίκηση, με νέους στόχους, με αναπροσαρμογή των στόχων μας θα έλεγα, για να μπορέσουμε να καταφέρουμε κάτι καλύτερο. Το πώς θα το πετύχουμε, όπως είπε και ο πρόεδρος, ο νεοεκλεγμένος πρόεδρος, με πολλή δουλειά, με πολλή προσπάθεια, με αγάπη και μεράκι για αυτό που κάνουμε και με μεθοδικότητα, με σκέψη, με σύνεση, νομίζω ότι θα πάμε ένα βήμα παραπέρα. Κύριε Νικολόπουλε, να σχολιάσουμε, επειδή ο κύριος Καπράλος, ο νεοεκλεγής πρόεδρος, ο οποίος είναι και νέος ηλικιακά, μίλησε για τους τρεις βασικούς άξονες στόχους που έχουν να κάνουν με το αύριο καταρχήν της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Μπορούμε να κάνουμε μία αναφορά σε αυτούς τους τρεις στόχους. Ο πρώτος ήταν βεβαίως οι προτεραιότητες για αγωνιστικές επιτυχίες στο μεγαλύτερο κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει πού? Στο Λονδίνο βεβαίως, Ολυμπιακούς Αγώνες τους επόμενους, το 2012, φέτος στην Πεσκάρα στους Μεσογειακούς Αγώνες και σαφώς και στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Πιστεύετε ότι αυτοί οι τρεις στόχοι αρχικά είναι εφικτοί? Ναι, καταρχήν θα ξεκινήσω από τον πρώτο αγώνα που είναι οι Μεσογειακοί Αγώνες τον Ιούνιο του 2009. Κατά σύμπτωση είμαι και αρχηγός αποστολής στην Πεσκάρα. Θα πρέπει να δείξουμε σαν Ελλάδα τον καλό μας εαυτό και θα πρέπει να τον δείξουμε για πολλούς λόγους, αλλά κυριότερο είναι να δείξουμε τον καλό μας εαυτό, διότι η Ελλάδα έχει καταξιωθεί παγκοσμίως στο αθλητικό στερέωμα. Και κατά δεύτερον, είμαστε οι διοργανωτές της επόμενης Μεσογειάδας, είμαστε οι διοργανωτές των Μεσογειακών Αγώνων του 2013, στην Βόλο και στη Λάρισα, και ως εκ τούτου εκεί δεν πρέπει να πάμε σαν απλοί περιηγητές. Θα πρέπει να πάμε και να δείξουμε αυτά που μπορούμε. Η Ελλάδα είναι μια χώρα, όπως προείπα, καταξιωμένη και αυτό θα πρέπει να το δείχνει κάθε φορά μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Ο δεύτερος και πολύ σημαντικός, όπως τον αναφέρεται, στόχος είναι η Ολυμπιάδα του Λονδίνου, που σίγουρα ένας τέτοιος στόχος δεν μπορούμε να τον παραγράψουμε, να τον παραβλέψουμε. Πρέπει από σήμερα, μετά το πέρας της Ολυμπιάδας του Πεκίνου, πρέπει να ξεκινήσουμε την προετοιμασία για το στόχο του 2012. Είναι ένας πολύ υψηλός στόχος, ένας πολύ σημαντικός στόχος, τον οποίον με μεθοδικότητα, με προσπάθεια, με σωστή ιεράρχηση των προβλημάτων και των αγωνιστικών προγραμμάτων να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Όσον αφορά για τους αγώνες του Βανκούβερ, επίσης είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος. Πρέπει και εκεί, παρότι η χώρα μας τα τελευταία χρόνια στερείται αυτής της δυνατότητας, δηλαδή δεν έχουμε τα χιόνια και δεν έχουμε τις κατάλληλες πίστες για τα χειμερινά. Δεν έχουμε και καλλιτεχνικό πετεινάς. Όλα μαζί. Δεν έχουμε τις προϋποθέσεις για να φτάσουμε